Φανταζίνια σήμερα μαζί μας. 30 χρόνια είναι πολλά, γι' αυτό και θέλησα να τα γιορτάσω. Δεν έχω προλάβει να χαρώ πολλά από τα πράγματα που έχω κάνει. Μία υπέροχη στιγμή και πολύ δυνατή στιγμή ήταν το live στο ΟΑΚΑ. Ήταν το live που είχαμε ανακοινώσει ότι σταματάνε οι active members. Μπορώ να σου πω ότι δεν ήμουν σύμφωνη. Νομίζω ότι είχαμε και άλλα πράγματα να δώσουμε. Δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό. Δεν υπήρχε και απαραίτητα λόγος να ξεχωρίσουμε τόσο πολύ ότι εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Είναι ωραίο να ονομάζεις τη φάση σου κάπως, αλλά δεν είναι ανάγκη να φτιάχνεις στρατόπεδα. Όλο αυτό που συνέβη με τον Αντρέα μου έδωσε τεράστια δύναμη μέσα μου για να συνεχίσω να ζω. Ηλία Ρίχτο Podcast 59, Σανταζίνια σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Επιστρέφουμε σε Legend. Αυτά δεν τα είχαμε πει. Όχι. Σοκαριστικά. Όταν έχουμε legend, το λέμε από την αρχή για να τους φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό subscribe, παιδιά. Γι' αυτό subscribe. Legends. Αρχικά είμαστε πολύ λίγες μέρες πριν το live σου. Υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, είναι όλα έτοιμα? Καλά, εκκρεμότητες υπάρχουν πάντα μέχρι τελευταία στιγμή. Θα γίνουν τόσα πολλά πράγματα σε αυτό το live που σίγουρα κάτι συνέχεια προκύπτει, πολλές συνεννοήσεις, πολλής κόσμος, αλλά όλα είναι νομίζω στο πρόγραμμα. Τελευταία φορά που έκανες live, θυμάσαι? Τελευταία φορά ήταν στην αρχιτεκτονική των... εννοώ live, ας πούμε, αν εννοείς έτσι hip hop, ας πούμε, ναι, θα, ναι. Θα σου πω γιατί. Αυτό. Ναι. Ήταν στην αρχιτεκτονική με τον Βέβυλο, τους Βόμβους και τον Λόμπο. Μπράβο, σωστά. Ναι. Τον Νοέμβριο. Μετά είχα ετοιμάσει κάτι άλλο, με την Νίκη την Ξυλούρη. Μπράβο. Ναι. Παίξαμε στο Σταυρό του Νότου μαζί, κάναμε ένα ωραίο πάντρεμα hip-hop με παραδοσιακά και κριτικά και ξέρω εγώ, σμυρνέικα, μικρασιάτικα και γενικώς. Και αυτό που κάναμε με τη Νίκη το πήγαμε και το μπλουτίσαμε το πρόγραμμα της Ελένης στη Βιτάλη φέτος, ναι, το χειμώνα, και ήταν μια σπουδαία εμπειρία γι' αυτό. Αυτό, επειδή το είπες και σαν εμπειρία, το να συνεργάζεσαι π.χ. με την Ελένη Βιτάλη, πόσο διαφορετικό είναι από ένα hip-hop περιβάλλον, για παράδειγμα? Ποιες είναι οι βασικές διαφορές που βλέπεις στο στήσιμο ενός τέτοιου project? Γίνανε πάρα πολλές πρόβες. Πάρα πολλές. Γίνανε πρόβες. Στο hip-hop, εγώ τουλάχιστον έκανα πρόβα μόνη μου. Τώρα, βέβαια, με το live αυτό το μεγάλο, επειδή έχω να κάνω και με άλλους ανθρώπους, άλλος έχει ανάγκη παραπάνω ή λιγότερο την πρόβα, οπότε κάνουμε και κάποιες πρόβες. Έτσι, αλλά με την Ελένη τη Βιτάλη έγιναν πρόβες γιατί έχει τη live την μπάντα από πίσω. Είχαμε και τα ντουέτα με την Νίκη, με τον Κοτονιά, κάναμε παντρέματα διάφορα και με την Ελένη. Οπότε σίγουρα έγινε αυτό. Και εντάξει, και η παρουσία της Ελένης, το πώς εκείνη θα έβγαινε στη σκηνή, που όντως βγήκε και μας έφερε εκείνη κοντά της, το θεωρώ μεγαλείο να μπαίνει εκείνη μπροστά δηλαδή και να αγκαλιάζει όλους εμάς με αυτόν τον τρόπο. Okay. Mm-hmm. Κοιτώντας πίσω αυτά τα 30 legend χρόνια... Legend σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Υπερ legend. Υπερ legend. Ναι, τώρα κι άμα δεις πόσα κομμάτια, ας πούμε, την αναφέρουν και σε στίχους, κατάλαβες. Δίνεις, ας πούμε, το respect. Ναι. Κοιτώντας πίσω όλα αυτά τα χρόνια, αρχικά, παιδί μου, πώς νιώθεις? Σε βαραίνουν, ας πούμε, που ξέρεις, τα νοσταλγείς, λες, ας πούμε, ξέρεις πού ήμουν, πώς πέρασαν τα χρόνια και πού έφτασα? Πώς τα σκέφτεσαι εσύ στο μυαλό σου, αναπολώντας ίσως, και αυτές τις μέρες που είναι πριν το live που ναι, συνδέεται κιόλας? Γενικώς δεν προλαβαίνω να σκεφτώ, είναι η αλήθεια στη ζωή μου. Συμβαίνουν διαρκώς πράγματα με τα οποία μπαίνω με τα μπούνια μέσα. Πρόσεξα ένα στίχο μου πολύ παλιό και τον έφερα στο μυαλό μου τώρα που κάνω πρόβα, ας πούμε, ότι συνεχώς ονειρεύομαι με την ψυχή στο στόμα. Κάπως έτσι πάει η ζωή μου. Αλλά ναι, σίγουρα αναπολώ πράγματα κατά καιρούς, όταν λέω κάποιο τραγούδι, όταν πάω σε κάποιο μέρος που έχω ξαναπάει, σε κάποιο μαγαζί να παίξω ή θα δω κάποιον άνθρωπο από το παρελθόν. Τώρα, ας πούμε, στο live αυτό θα ανέβουν στη σκηνή παιδιά τα οποία ήταν στα πρώτα μου βήματα. Ήμασταν μαζί, τα γνώριζα, ο Soulneck, ο Νικήτας ο Κλίντ, που εγώ τον ήξερα και τον αγάπησα ως X-Ray. Πάρα πολλές στιγμές και on stage και backstage και μέσα στη ζωή, αστείες στιγμές. Όλα αυτά είναι ο πλούτος μας που μας κάνουν να προχωράμε μπροστά.
Και φαντάζομαι το καταλαβαίνει, επειδή και παίρνει και feedback και από τον κόσμο που δεν ξέρω. Μπορεί να συναντήσει τον δρόμο, μπορεί να σου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram. Φαντάζομαι. Αυτό γίνεται. Έτσι. Ναι, παίρνω πολλά τέτοια μηνύματα. Πολύ αγάπη. Κόσμο ο οποίο τώρα εμένα. Υπάρχει και κόσμο ο οποίο. Πολλοί μου έχουν στείλει μήνυμα ότι θα έρθουμε με τα παιδιά μα. Σίγουρα. Εκεί. Είναι ένας κόσμος που με παρακολουθεί πάρα πολλά χρόνια, είναι 30 χρόνια, είναι πολλά και γι' αυτό και θέλησα να τα γιορτάσω, γι' αυτό και σπαμάρω νομίζω λίγο στα social, ανεβάζω συνέχεια πράγματα και αισθάνομαι και λίγο άσχημα γι' αυτό γιατί δεν το έκανα παλιότερα, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό και δεν ξέρω, ίσως και για μένα λίγο να το χαρώ γιατί δεν έχω προλάβει να χαρώ πολλά από τα πράγματα που έχω κάνει. Πολλά μπορώ να σου πω ότι τα ξεχνάω κιόλας, τι έχει συμβεί. Οπότε είναι μια ευκαιρία να γιορτάσω και εγώ τα τραγούδια μου και την περασιά μου σε αυτή τη μουσική, αλλά είναι και μια ευκαιρία να γιορτάσουμε και το hip-hop γενικότερα στην Ελλάδα, το οποίο και αυτό έχει κλείσει σίγουρα 30 χρόνια, αλλά είναι εκεί κοντά κι αυτό, δηλαδή κάπου ταυτόχρονα σχεδόν. Ξεκινήσαμε νομίζω δισκογραφικά, ναι, γιατί ναι, σίγουρα ναι. Υπήρχαν και παιδιά και παλιότερα που ακούγανε. Εντάξει, πιο πρόχειρα project. Ναι, φέτος, ναι. Ας πούμε, το hip hop, πέρσι μάλλον το 23 έκλεισε 50 χρόνια το hip hop. Παγκοσμίως. Ναι. Και το γιόρτασα μάλιστα με ένα, και εγώ το τίμησα με ένα DJ set, το οποίο συνεχίζω και το κάνω, για τα 50 χρόνια του και τιμώ τις γυναίκες. Μπράβο, ναι, ναι, το γυναικείο hip hop. Από όλο τον κόσμο. Και Ελλάδα και γενικώς εξωτερικό. Τώρα έχω πολλές απορίες, αλλά θα επιμείνω λίγο στα 30 χρόνια. Ναι. Και επειδή είναι μια γιορτή αυτή που θα πραγματοποιηθεί στο ΦΑΖ, θέλω να μου πεις, κοιτάζοντας πίσω, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες στιγμές που να έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη σου και να είναι οι πρώτες που πετάγονται στο μυαλό σου από αυτά τα 30 χρόνια. Ένα live, ένα κουπλέ, οτιδήποτε. Ίσως ένα studio session. Ένα studio session. Καλά, μία υπέροχη στιγμή και πολύ δυνατή στιγμή ήταν το live στο ΟΑΚΑ, που ήταν ένα τεράστιο άνοιγμα στο κοινό τότε. Ήταν το live που είχαμε ανακοινώσει ότι σταματάνε οι active member. Ήταν μια απόφαση την οποία μπορώ να σου πω ότι δεν ήμουν σύμφωνη και το είχα πει κιόλας και στην συνέντευξη τύπου. Νομίζω ότι είχαμε και άλλα πράγματα να δώσουμε, δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό. Οπότε ήταν και για μένα πολύ συγκινητικό το ότι δεν θα συνεχίζαμε ως active, γιατί εννοείται ότι θα συνεχίζαμε να κάνουμε μουσική. Και όλη αυτή η σειρά των live που κάναμε, που θα κατέληγε στο ΟΑΚΑ, ήταν νομίζω το πρώτο hip hop live που μάζεψε τόσους χιλιάδες κόσμο, ούτε και εμείς το περιμέναμε αυτό. Γι' αυτό και αλλάζαμε το χώρο, ήταν να γίνει αλλού στην αρχή και καταλήξαμε στο ποδηλατοδρόμιο. Ήταν μια σπουδαία στιγμή, ανέβηκε τελείως αυθόρμητα, σκέφτηκε ο Μιχάλης και ανέβασε πάνω και τη Μάγια που τότε ήταν 6 χρονών, δεν ήταν κάτι που το είχαμε προγραμματίσει. Ήταν πολύ ωραία στιγμή, είχα εκεί φίλους, είχα την οικογένεια, ήταν ο αδερφός μου, τα παιδιά μου, η μητέρα μου, άπειρος κόσμος από κάτω που είχε ταξιδέψει από όλη την Ελλάδα, από το εξωτερικό, οπότε ήταν μια πάρα πολύ δυνατή στιγμή αυτή, πολύ ζεστή, παρόλο τον όγκο, τον χώρο και όλα αυτά, ήταν μια πολύ ζεστή στιγμή. Μετά είναι στιγμές στο στούντιο και με συνεργασίες που έχω κάνει. Θυμάμαι πολύ έντονα την αγωνία στο σπίτι, backstage, να γίνουν τα πράγματα, να γίνουν. Ξέρεις, δεν υπήρχε πίσω από όλα αυτά τα 30 χρόνια κάποιος μηχανισμός που να μας στηρίζει. Τα πρώτα χρόνια υπήρχε η Warner, η οποία έλυνε πολλά θέματα και πολλές καταστάσεις και βοηθούσε να γίνουν πράγματα κτλ. Αλλά πάντα την προλαβαίναμε, κάναμε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα εκείνη μπορούσε να χωνέψει και να μπορέσει να προωθήσει, ας πούμε. Το παίρνετε και πάνω σας αρκετά. Το παίρναμε πάρα πολύ πάνω μας και όλο αυτό είχε μία αγωνία, δημιουργική βέβαια, αλλά πάντα λέγαμε, ξέρεις, θα το καταφέρουμε, θα πετύχει, θα... Αυτό. Αυτό το είναι πολύ έντονο, σαν συνέστημα. Οκ. Okay. Επειδή το έχω διαβάσει και αυτό, πήρε πολλή ώρα, ρε παιδί μου, να πείσετε τη Warner τελικά να κρατήσει το Σανταζίνε, γιατί θυμάμαι ότι θέλανε τη Γιολάντα περισσότερο αυτή,
Ήταν δύσκολο ή εύκολο καταρχήν να πω ότι ο δίσκος, το άλλο ένα ψέμα, ο πρώτος μου δίσκος ήταν έτοιμος από το 96. Okay. Και βγήκε μετά από δύο χρόνια. Μετά από δύο χρόνια, το 98. Δεν ήταν έτοιμοι, από ότι σύμφωνα με τη Warner, ας πούμε, ακόμα να ακούσουν μια γυναίκα στο hip hop, θα φαινόταν περίεργο. Και γιατί, ναι, λέγανε γιατί να το πούμε σαν τα Ζήνια και το Γιολάντα ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύπλοκο το σαν τα Ζήνια. Τελικά προέκυψαν οι άλλοι άλλος δίσκος των Active Member, Myth του Βάλτου. Και βέβαια η Βαβυλώνα, που ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή στην ελληνική δισκογραφία κι αυτή. Και πάντα θυμάμαι ότι έκανα χώρο και λέω ναι, φυσικά, παρακαλώ να βγουν τα παιδιά. Και πάντα προσθέταμε και κάποιο τραγούδι ακόμα, γι' αυτό ήταν ένας δίσκος που έχει παραπάνω τραγούδια. Εντάξει, τους πείσαμε τελικά και βγήκε το άλμπουμ. Και από τότε προσπαθούσα κι εγώ πάντα να βρω το χώρο μου και τον τρόπο μου σε αυτό το... τον ανδροκρατούμενο χώρο, να δω πώς θα το πω, πώς θα σταθώ, όλα αυτά. Από κάτω ήταν μόνο αντρίλα, πολύ αντρίλα από κάτω. Ευτυχώς τώρα αυτό έχει λίγο γυρίσει αρκετά. Καλά, σε σχέση με τότε που περιγράφησε 100%. Τότε πες να ήταν 99, ξέρω. Δεν είναι εύκολο, πιστεύω. Πάντως το Γιολάντα είναι γαμάτο. Ναι, ναι. Και ανακάλυψα ότι έχει και την ίδια, ουσιαστικά έχει την ίδια σημασία, αν το δεις έτσι με πιο ανοιχτό μυαλό. Το Γιολάντα βγαίνει από το Βιολέτα, είναι ένα λουλούδι, Βιολέτα. Ναι, ναι. Και επειδή η Βιολέτα είναι μοβ, κυρίως το μοβ είναι το χρώμα της λύπης, της μελαγχολίας και όλα αυτά. Σου έχουμε μάκι πίσω, εντελώς τυχαία. Είδες, ακριβώς. Όλα δεν είναι. Όλα δεν είναι. Οπότε η Γιολάντα είναι το λυπημένο λουλούδι. Και σαν τα Ζήνια είναι αυτό ουσιαστικά σημαίνει. Ναι. Επίσης το Γιολάντα έχει και το γιο μέσα. Έχει το γιο, καταλάβεις πώς οδηγούνται κάποια πράγματα. Έτσι. Πόσο, εντάξει, φαντάζομαι, αλλά ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπιζε μια γυναίκα στο hip-hop σκηνή, στα 90s. Φαντάζομαι ότι ήταν ακραίες, έτσι. Πολύ δύσκολο να δείξεις το πρόσωπό σου και να διεκδικείς το χώρο σου. Ήταν δύσκολο γιατί ένιωθα ότι με κοιτάγαν περίεργα, ένιωθα ότι είχαν έναν ενδιασμό να... Ένιωθα ότι τους άρεσαν αυτά που έλεγα, αλλά είχαν έναν ενδιασμό να το δείξουνε. Ναι. Επίσης, επειδή σχεδόν παράλληλα ξεκίνησε και μια μακροχρόνια σχέση που είχα με τον Μιχάλη, πάντα υπήρχε και αυτή η αγωνία από τη μεριά μου, αν θα φανεί κάπως, αν θα παρεξηγήσουν το γεγονός ότι είμαι σε αυτή τη θέση και ότι δεν μου ανήκει κανονικά. Αλλά οπότε πάντα προσπαθούσα να υπερβώ τον εαυτό μου και να... Αυτό βέβαια με βοήθησε να εξελίσσομαι διαρκώς και να ψάχνομαι και να μην μου φτάνει ποτέ και να αναρωτιέμαι αν μπορώ να το κάνω καλύτερα. Ναι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά... Νομίζω εντάξει, ήταν ένας τρόπος και εγώ να διαμορφωθώ και να διαμορφώσω κάποια πράγματα σε αυτό που λέμε ελληνικό hip-hop. Πάντως, επειδή το ανέφερες και πριν, σήμερα βλέπουμε ότι ανεβαίνει αρκετά και το fem-rap στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολλές νέες κοπέλες βγαίνουν και κάνουν και πολύ δυνατές δουλειές, έτσι, και πολύ δυνατά flows. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, κάποια από τα καλύτερα flows που έχω ακούσει είναι από γυναίκες rappers στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό και κάνοντας αυτό το DJ set που σου είπα για το γυναικείο hip-hop που έχω βάλει μέσα γυναίκες και κάθε τόσο το ανανεώνω και βρίσκω και άλλα πράγματα. Δεν είναι εύκολο να τις βρεις όμως τις Ελληνίδες rapper. Θέλει αρκετό ψάξιμο. Πολλές από αυτές είναι πολύ μικρές. Ναι, ναι. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχουν και θέμα, δεν ξέρω από τους γονείς τους ή οτιδήποτε. Θέλει ψάξιμο να τις βρεις στο YouTube ή ξέρω εγώ σε κάποια πλατφόρμα ίσως που, ή από χέρι σε χέρι. Κάνουν πολύ ωραία πράγματα, πραγματικά flows πολύ εντυπωσιακά. Αυτό. Και βέβαια οφείλω να αναφέρω εδώ την Dog Mother που ουσιαστικά, ουσιαστικά μετά από λίγο έκανε και εκείνη πράγματα. Δηλαδή έχουμε μια μικρή διαφορά ηλικίας νομίζω, είμαι εγώ σίγουρα πιο μεγάλη. Δηλαδή, ακούγεται συνέχεια αυτό το «η πρώτη Ελληνίδα που ράπαρε» κτλ. Αλλά σίγουρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπήρχαν γυναίκες που κάνουν παράλληλα πράγματα με μένα. Απλώς έτυχε να βγω εγώ. Μεγάλωσε ρε παιδί, πιο πολύ ίσως. Και αλλά πρέπει να πω ότι όφυλα να έχω κρατήσει μία επαφή με γυναίκες όπως η Dog Mother, αργότερα η Misty,
που κάνανε έτσι πιο μεγάλο μπαμ με δισκογραφία κτλ. Είχαν το δικό τους τρόπο, το δικό τους flow, ταλέντο πολύ. Δεν το φρόντισα αυτό, το φροντίζω τώρα. Έχουμε γνωριστεί με τις κοπέλες αυτές και ετοιμάζουμε και κάτι όλες μαζί. Τέλεια, okay. Και με γυναικεία παρουσία στην παραγωγή. Και η Μίστη θα είναι και καλεσμένη μου. Α, θα είναι στο live. Στο live. Super. Ναι, τέλεια. Ναι, ναι. Ναι. Okay, γουστάρω full Misty. Και η Dog Mother ήταν, αλλά είναι, έχει πάει Θεσσαλονίκη. Α, οκ, νόμιζα ότι θα πάει και η Dog Mother. Μακάρι να ήταν, μακάρι. Είναι καλεσμένη, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να έρθει, αλλά είναι καλεσμένη και εκείνη. Okay. Η οποία νομίζω κάνει πλέον μουσική, γνωρίζει. Κάνει πράγματα ακόμα, ναι, ναι, κάνει okay. πράγματα. Τέλεια. Είναι εξαιρετική. Πραγματικά έχω χάσει επεισόδια πολλά από το ελληνικό hip hop. Και ο λόγος ήταν. Και επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση χρόνου, κάναμε αυτό που σου έλεγα πριν, ότι δεν είχαμε κάποιο μηχανισμό από κάτω, είχα αναλάβει πάρα πολλά πράγματα, πολύ βάρος πάνω μου με γραμματιακή υποστήριξη μιας τεράστιας φάσης, η οποία έβγαζε συνέχεια πάρα πολύ υλικό, ως Freestyle Productions τότε, Octagon αργότερα, Talk Back End πιο μετά, πολλές ανεξάρτητες δουλειές, το οποίο σίγουρα ήθελε μια στήριξη, το site, το e-shop. Σε όλα αυτά μπορεί να φαινόταν ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, αλλά υπήρχαν πολύ λίγοι άνθρωποι. Και δεν έμενε χρόνος για πολλά άλλα πράγματα να κοιτάξω τριγύρω, εγώ προσωπικά. Θα έπρεπε να το έχω φροντίσει αυτό, οφείλω να πω. Εντάξει, μετά έρθει και η οικογένεια. Εντάξει, δεν γίνονται όλα μαζί, τα λοιπά, και, αλλά τώρα έχω πολύ όρεξη και να γνωρίσω αυτά τα παιδιά. Και έχω καλέσει πολλά από αυτά τα παιδιά στο live μου. Ο καθένας με έχει ένα δικό του στυλ, νομίζω, και γι' αυτό και είπα πριν ότι είναι μια γιορτή για το hip-hop γενικότερα. Αυτό το live στο Faz. Οκ. Τελευταία ερώτηση προς το παρόν για το live, για να πάμε και σε κάτι άλλο. Θέλω να μου πεις λίγο, μιας και ανέφερες και πριν τον Nikita Clint, λίγο πώς το γνώρισες, ξέρεις πώς εξελίχθηκαν οι σχέσεις σας ανά τα χρόνια, ξέρεις τι σου είχε κάνει εντύπωση τότε στις αρχές ως X-Ray που ράπαρε, γιατί είναι και αυτός ένα ιστορικό πρόσωπο της φάσης. Φυσικά. Ο X-Ray ήταν από τα πρώτα άτομα που γνώρισα στο hip-hop, πηγαίνοντας στην παρέα των active member. Τότε νομίζω δεν έγραφε κιόλας καν στα ελληνικά, έγραφε κυρίως στα αγγλικά, νομίζω έγραφε μόνο στα αγγλικά τότε και πιο πολύ ράπαρε και στα αγγλικά. Στους μύθους του Βάλτου έκανε το άνοιγμα να προσπαθήσει να ραπάρει στα ελληνικά και νομίζω από τότε πήρε φόρα. Εντάξει, με τον Nikita έχουμε ζήσει πάρα πολλές στιγμές, πολύ αστείες, πολύ αγάπη, πολύ νιάξη, έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα και στη δική μας τη φάση, αν θέλει, στο low-bap, γραφιστικά, στιχουργικά, ερμηνευτικά. Κουβάλιμα, ναι, εντάξει, αυτά όλα, τα, κάνα, τα, τα κάναμε όλα, πάντα εννοείται. Έφυγε από τη φάση όταν εκείνος το θέλησε. Συναντηθήκαμε κάποια στιγμή ξανά αργότερα, σε κάποιο live πάλι active member. Αυτό που ξεχωρίζω στο Nikita είναι η οξυδέρκειά του. Το πόσο καθαρό τρόπο έχει να βλέπει πράγματα και να διακρίνει πράγματα και σε μια κουβέντα να πει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το εξεκεφτεί, αλλά δεν το εξεκεφτεί, ας πούμε. Αυτό μου αρέσει σε εκείνον. Με πολύ χαρά δέχτηκε να έρθει στο live μου, να πούμε κάτι από τα παλιά, έτσι λίγο πιο δημιουργικό. Και ανυπομονώ πολύ να τον δω ξανά από κοντά. Έχουμε κάποια super. Χρόνια να συναντηθούμε. Σούπερ, σούπερ. Οι ρόδες σου άρεσαν. Ξέρεις, τότε ήμασταν ναι. χρόνια πίσω. Ήταν μια τομή κι αυτή τότε ναι. στην ελληνική δισκογραφία. Κάνανε διαφορά, ας πούμε, στον τρόπο που φτιάχνανε μουσική και στους στίχους τους. Αλλά σου λέω, τότε ήμουνα λίγο... Ναι. Απομονωμένη, αν θέλεις, με παροπίδες, αν θέλεις, θυμωμένη, ξέρεις, ήταν και άλλη ηλικία. Ναι, νομίζω αυτό είναι, μωρέ, δηλαδή, ξέρω, όσο πιο μικρό είσαι, λίγο πιο, ναι. δεν ξέρω, ναι. φόκουσε σε μια σκηνή, σε μια ναι, φάση, ναι, ήμασταν λίγο πιο hip-hop, true, εντάξει, υπάρχει, εννοώ ό,τι και να ακούς, νομίζω, γίνεται αυτό, δηλαδή,
Εγώ το θυμάμαι και από την. Επειδή ακούω full ηλεκτρονική μουσική, ξέρεις, όσο πιο παλιά πάει το μυαλό μου, τόσο πιο πολύ σκληροπυρηνικός ήμουν σε αυτά ναι. που άκουγα. Και όσο μεγαλώνεις, ανοίγει το φάσμα, σίγουρα, ρε παιδί μου. Σίγουρα. Και λες, ωραίο κι αυτό, ξέρω, γιατί δεν τα άκουγα τότε. Καλά αυτό. Εμένα σε αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η κόρη μου, η οποία είναι σχεδόν 15 τώρα. Πάει σε μουσικό σχολείο. Και μου λέει 70 διαφορετικά συγκροτήματα κάθε μέρα, ας πούμε, από όλα τα είδη μουσικής. Ενώ ταυτόχρονα μαθαίνει παραδοσιακή μουσική, mm-hmm. παίζει σαντούρι. Δηλαδή ακούει, φαντάζομαι, ένα τεράστιο φάσμα μουσικών. Και μου βάζει διαρκώς να ακούσω πράγματα και από το ελληνικό hip hop και από ξένα και από rock και από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Άκου και αυτό, άκου και εκείνο. Οπότε μαζί της και εγώ άρχισα να ανοίγω πάρα πολύ τα αυτιά μου και μου ήρθανε και από τη μνήμη μου ακούσματα παλιά και από τους γονείς μου και πράγματα που δεν ήτανε μέσα μου αλλά ουσιαστικά δεν είχανε δέσει ακόμα με όλο okay. αυτό. Δηλαδή τώρα και με την Νίκη ας πούμε το είδα αυτό, με την Νίκη την Ξυλούρη. Mm-hmm. Είδα πόσο το hip hop έχει την δυνατότητα, αν θέλεις, να αγκαλιάσει όλα τα είδη μουσικής, mm-hmm. το hip hop. Και μπορεί να σταθεί μέσα σε αυτά. Και μακάρι το hip hop να έχει ανακαλύψει αυτά τα μονοπάτια της παραδοσιακής μουσικής πολύ νωρίτερα. Υπάρχει τεράστιος πλούτος εκεί μέσα. Πάντως το hip hop γενικότερα αυτό που είπες είναι εντυπωσιακό το πώς έχει μπει στα πάντα. Δηλαδή το ναι. βλέπεις από τα 90s που, τέλη 90s που ήρθε το rap metal ας πούμε ναι. μέχρι το jazz rap που ήρθε νομίζω αρχές 90s ξεκίνησε λίγο πιο πολύ αυτή η σκηνή αν δεν κάνω λάθος. Έχει μπει παντού. Ναι. Τι είναι αυτό που πιστεύεις έκανε το low bap να ξεχωρίσει τόσο πολύ. Δηλαδή ήταν μια τέτοια προσπάθεια να μπει λίγο το hip hop και σε ας τις πούμε σε πολλά εισαγωγικά έντεχνες φόρμες. Ναι, και θα άξιζε να το μείνουμε και παραπάνω σε αυτό. Okay. Δηλαδή, η Μύθη του Βάλτου που ήταν, βγήκαν το 98 και εκεί μπήκε πολύ έντονα η μελωδία και το έντεχνο στοιχείο. Υπήρχαν κομμάτια με μελωδίες του Χατζηδάκη από κάτω. Mm-hmm. Ο Μιχάλης νομίζω έκανε μια υπέρβαση και στους στίχους εκεί πέρα, σε αυτό το άλμπουμ. Αλλά και τα δικά μου τα άλμπουμ που είχαν πολλά έντεχνα στοιχεία και συνεργασίες και με ανθρώπους, όπως ο Μάλαμας, ο Σωκράτης, η Μαρία Παπα-Νικολάου. Θηβαίος νομίζω, ε. Ο Θηβαίος, όχι σε δικό μου άλμπουμ, αλλά ναι, σε άλμπουμ ναι, που κάναμε εμείς στην Γραμμαχοπεράτα. Νομίζω πρέπει να εμείνουμε σε αυτό το στοιχείο και να το αναδείξουμε περισσότερο. Εντάξει, ωστόσο ποτέ δεν είναι αργά. Ενώ ξέρεις. Σίγουρα. Είναι αυτό που λες ότι και τώρα, ας πούμε, ήρθες σε επαφή με περισσότερα άτομα του χώρου που θα ήθελες. Ναι. Και απλά έχεις το σημείο τομής των 30 χρόνων και από εκεί πέρα. Ναι. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Ήδη δηλαδή έχω ξεκινήσει τώρα μία καινούρια ενότητα. Το 8ο άλμπουμ ουσιαστικά θα είναι αυτό. Το οποίο το λέω ανακαίνιση στον 8ο. Και βέβαια έχει τραγούδια παλιά, το πιο παλιό είναι του 97-98 τραγούδι γραμμένο. Όπου δεν είχε βγει ας πούμε τότε. Ναι. Okay. Αλλά είναι reproductions, τα ξανακάνω από την αρχή, τα ξαναγράφω από την αρχή τις φωνές και κάνω συνεργασίες με ανθρώπους του hip hop και όχι μόνο, φίλους παραγωγούς όπως είναι ο Άιλος, όπως είναι ο Νικόλας από τους Ράζασταρ, ο Σόουλνεκ, ποιοι άλλοι, είναι ο Σεργέι, ο γεγός Σεργέι, ο Νέκιουμπι από την Καβάλα, καινούργια παραγωγή που δεν έχουν ξανακάνει κάτι, παιδιά που είχαν συνεργαστεί και με τον αδερφό μου και τους γνώρισα και μου στέλνουν παραγωγές και ακούω και ξεχωρίζω με τους Βόμβους, που είναι και αυτή μια ιδιαίτερη περίπτωση στο ελληνικό hip hop. Και ξανακάνω τα κομμάτια αυτά σε παραγωγή και ενορχίστρωση του Νίκου του Ξίδη, ώστε να έχουν και όλα μία, έτσι, αν θες, ομοιομορφία. Ναι, μία κοινή, αισθητική, ναι, και ήχο, αυτό που είπα, ναι. Και έχουν ήδη βγει, βγαίνουν κάθε Παρασκευή, τα ανεβάζω στο YouTube, αυτά τα κομμάτια, έχουν ήδη βγει δύο, αύριο βγαίνει ένα με την PL Fluida, που είναι Ελληνίδα παραγωγός, εξαιρετική. Μπράβο, ναι. Και περιμένω πάρα πολύ πώς και πώς δηλαδή, να ολοκληρωθεί αυτή η ενότητα, γιατί
Νομίζω ότι όποιος τα ακούσει θα δει μεγάλη διαφορά και στον τρόπο που τα λέω και έχει μια διαφορετική ζεστασιά, διαφορετική χρειά, διαφορετικό τρόπο βασικά, τρόπο που τα λέω. Okay. Πόσα ακυκλοφόρητα κομμάτια παίζεις να έχεις? Πόσα ακυκλοφόρητα? Ακυκλοφόρητα, μπα, δεν έχω πολλά ακυκλοφόρητα. Ναι, δεν πρέπει να έχω πολλά ακυκλοφόρητα. Γιατί πάντα φαντάζομαι μουσικούς ότι έχουν ένα θησαυρό πίσω τους που δεν ξέρεις, ατελείωτο ας πούμε, ναι. Από sessions ή από ιδέες. Όχι, εντάξει, ιδέες υπάρχουν πολλές, αλλά όχι κάτι ολοκληρωμένο που να μην έχει βγει. Ναι, ναι, ναι. Που να μην έχει βγει, ναι, ναι. Okay. Η φάση αυτή τότε, παιδί, με το Leo Bab και το πώς διαχωρίστηκε, ας πούμε, έτσι το λέω εγώ τώρα, αν θες διορθώσέ με, θεωρείς ότι σου στέρισε και ίσως συνεργασίες με τους υπόλοιπους, ας πούμε, που ήταν οι hip-hop εντός εισαγωγικών? Εντάξει, ξέρεις, τότε δεν το εκλάμβανα ως στέρηση. Ναι, σίγουρα. Και ήταν επίσης πάρα πολλά αυτά που κάναμε και μεγάλη ποικιλία, αν θέλεις, διαφορετικό. Πολλά τα group που υπήρχαν τότε τριγύρω μας. Τώρα που έρχομαι σε επαφή με όλα αυτά τα παιδιά, πραγματικά βλέπω έναν άλλο κόσμο που δεν τον είχα ακριβώς φανταστεί έτσι. Βλέπω την αγάπη, βλέπω τη συνεργασία μεταξύ τους, την προσφορά τους. Βλέπω ότι είναι παιδιά λαϊκά, παιδιά πονεμένα, ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Ξέρετε, δεν το σκέφτεσαι αυτό. Προφανώς για να κάνουν μουσική έχουν μέσα τους θέματα, πράγματα να δώσουν, ναι, να πούνε. Ναι, τους απασχολούν πράγματα, σίγουρα. Ναι, δεν είναι τίποτα, ξέρω εγώ, hip-hopers με ανάποδο καπελάκι. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που με συγκινεί και πραγματικά αισθάνομαι ότι ναι, το χάσα και ναι, θέλω να το γνωρίσω. Είδες, σου είπα και πριν και για τις κοπέλες το hip-hop. Ναι, ναι. Δεν τα είχα παρακολουθήσει και σίγουρα αυτό που μου έχει στοιχήσει πάρα πολύ είναι το ότι έχασα μεγάλο κομμάτι μουσικά τον αδερφό μου, τον Οδυσσέα, τον Ράζασταρ. Ναι, ναι. Το οποίο βέβαια το παρακολουθώ τώρα με πιο λεπτομέρεια. Τότε δεν είχα δώσει πολύ μεγάλη βάση. Λυπάμαι που το λέω αυτό, εννοείται, αλλά οφείλω να το ομολογήσω. Okay. Και τώρα όμως, επειδή τον ανακαλύπτω ξανά, τον Αντρέα, μέσα από τα τραγούδια του, μου δίνει τρομερή δύναμη, γιατί βρίσκω πράγματα, βρίσκω τον Αντρέα που εγώ ζούσα, εγώ ήξερα και εννοείται ότι και από μικρή που ήμασταν μαζί, εικόνες καταλαβαίνω γιατί έχει πει αυτό και για ποιο λόγο έχει πει έτσι, γιατί έχει δώσει αυτόν τον τίτλο και πώς έχει συνδυάσει τις λέξεις. Και είναι σαν να μου μιλάει ακόμα και είναι σαν να ζει ακόμα. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Ναι, είναι. Αυτό που λένε, παιδί μου, ότι κάποιος καλλιτέχνης ζει από τα τραγούδια του, ας πούμε, ακόμα σίγουρα. Και αν φύγει, αυτό είναι το, νομίζω, ναι. Τρέλη κληρονομιά. Ναι. Πάντως σίγουρα θα γίνουν πράγματα. Και αν υπομονώ. Θέλω να σε πάω σε κάτι άλλο τώρα. Έχεις φύγει από το ναστικό ιστό, όπως λέγαμε. Έχεις πάει σε, ναι, πολύ προάστια. Αυτό έχει γίνει τα τελευταία, ξέρω εγώ, ένα-δύο χρόνια. Δραπέτευσα. Έχει γίνει μόνιμα, έγινε το καλοκαίρι. Okay. Έφυγα, καθώς χώρισα και αποφάσισα να πραγματοποιήσω το όνειρο που είχαμε πάντα, να πάμε να μείνουμε μόνιμα στο χωριό, το οποίο βέβαια έχουμε την τύχη να είναι πολύ κοντά και στην Αθήνα. Έτσι, δεν ξέρω αν ήταν πολύ μακριά, πόσο εύκολη θα ήταν η απόφαση, γιατί έχω και την καταγωγή από τη μεριά του πατέρα μου, η οποία είναι στην Βρετανία. Okay. Βέβαια, τώρα που έχω κάνει το πρώτο βήμα, ένας απότερος στόχος είναι και εκεί. Αυτό είναι next step. Δηλαδή, ο γιος μου μικρός, όταν πήγαμε στο χωριό εκεί πέρα, στα βουνά μέσα, μου λέει: καλή και η ξηρονομή, δεν λέω, το χωριό κοντά Στίβα, αλλά εδώ, μαμά, θέλω να έρθω εγώ να ζήσω. είναι ακόμα πιο παρθένα τα μέρη. Η Βρετανία είναι πολύ ωραία, ορεινή περιοχή. Παρθένα, ναι, τα μέρη, ναι, ναι. Έχω φύγει το καλοκαίρι, λοιπόν, έφυγα εκεί, τα παιδιά πάνε σχολείο πια εκεί πέρα. Ήταν μια πολύ μεγάλη απόφαση σίγουρα, αλλά δεν ήταν πολύ έξω από την ιδιοσυγκρασία μου. Ήταν στην καραντίνα, ας πούμε, ήμασταν συνέχεια εκεί. Τα καλοκαίρια είμαστε συνέχεια εκεί, Πάσχα, Χριστούγεννα. Okay, ναι. Εγώ έχω μεγαλώσει εκεί πέρα, παππού, γιαγιά, έχω πολύ έντονη την
την σχέση μου με το φυσικό περιβάλλον εκεί, με τους ανθρώπους, με τη γη. Πράγμα που νομίζω διαφαίνεται και στους στίχους μου. Εκεί έχεις και ελιές. Εκεί έχω και ελιές, ναι, ναι. Α, έχω και εγώ ελιές. Ναι. Αλλά στην Ηλία. Λοιπόν, να ξέρεις, κανονικά πρέπει να κάνουμε ανταλλαγή στα χέρια, βοήθεια. Αυτό. Αν κατεβάζεις, δεν ξέρω, γιατί εγώ μπαίνω κανονικά στο παιχνίδι. Ναι, εννοείται. Εγώ το βλέπω σαν γυμναστική πάντα, για να το... Γιατί εντάξει, ξέρεις, από τη μία βαριέμαι, αλλά αν το δώσω ανάσκηση, μου λέει εντάξει, ωραία, φασκίδικα πλέον τώρα πως έχει πάει και η τιμή του λάδιου. Είναι και επιχειρηματικά στοιχείνηση να ασχοληθείς. Πλέον οι ράπεροι καινούργοι που φλεξάρουν, αντί για χρυσαφικά φοράνε ένα μπουκαλάκι λάδι εδώ πέρα. Κοίταξε, είναι μία σπουδαία γιορτή το να δουλεύεις στη γη και να παίρνεις τους καρπούς της και να ξαναφυτεύεις κουκούτσια στο χώμα και να βγουν πράγματα, είναι ο κύκλος της ζωής. Mm. Και εγώ αισθάνομαι έτσι, και εγώ και τα παιδιά μου, τα παιδιά μας, αισθάνομαι ότι είμαστε επαναστάτες, ας πούμε, της τρυφερότητας αυτής που πρέπει να δείξεις στη γη, στη φύση, να την αγαπάς και όλα αυτά. Και θα το τεντώσω, δηλαδή όσο περνάμε πολύ καλά, περνάμε πολύ ωραία, είναι κοντά και είναι σημαντικό και βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους που κάνουν πράγματα και σιγά σιγά φτιάχνεται κοινότητα ανθρώπων και είναι σημαντικό αυτό που σου είπα πριν, δηλαδή είναι πολλοί άνθρωποι που τραπετεύουν και πάνε πίσω, γυρνάνε στα χωριά. Ναι, εγώ το σκέφτομαι ήδη βασικά, ναι. Αλλά πολύ, ναι. Νομίζω, ξέρεις, ζυγίζει λίγο ρε παιδί μου και το... Τι δουλειές έχεις, ξέρεις, τι απολαύες σου αποφέρουν, αν έχεις οικογένεια, ξέρεις, είναι και μια συνολική σκέψη. Ναι. Γιατί είναι πολύ διαφορετικά. Θα σας κάνω ένα απολογισμό στο τέλος της χρονιάς και θα... Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι που ζουν σε ένα περιβάλλον έξω από το αστικό ιστό, ας πούμε, στην επαρχία, έρχονται πιο κοντά, αυτό που είπες τώρα επειδή είπες στον κύκλο της ζωής, έρχονται πιο κοντά στο τι είναι πραγματικά η ζωή και αγκαλιάζουν πιο εύκολα το θάνατο και το τέλος. Κατάλαβες πώς το λέω περίπου. Κοίταξα, με μένα σίγουρα συμβαίνει αυτό, γιατί βλέπεις όλη την σειρά των πραγμάτων, τον χρόνο πώς κυλάει, τον κύκλο του ήλιου στον ουρανό, αντιλαμβάνεσαι, χωρίς να χρειάζεται να δεις το ρολόι, αντιλαμβάνεσαι τον χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι καλύτερα και αυτό που λες και το δέχεσαι μέσα σου. Και ησυχάζεις με αυτό και δεν υπάρχει η αγωνία. Είναι απλώς μία μετάβαση σε κάτι άλλο. Έχεις φτάσει εκεί? Ναι. Ήταν τεράστια... Τεράστια, πώς να το πω, στιγμή, δυσκολία, αυτό που συνέβη στον αδερφό μου, που συνειδητοποίησα ότι η ζωή είναι πραγματικά μικρή, είναι μια στιγμή, μπορεί να συμβούν τα πάντα. Το προηγούμενο βράδυ ο Ανδρέας ήμασταν μαζεμένοι σε μια πολύ μεγάλη γιορτή, ήμασταν πολύ χαρούμενοι, ήταν εκείνος πάρα πολύ χαρούμενος, ετοίμαζε να βγάλει ένα άλμπουμ. Μου μίλαγε για τα καινούργια του σχέδια, μίλαγε σε όλο τον κόσμο για αυτά, έκανα αναπολούσε όλο το παρελθόν, όλο από τότε που ήμασταν μικροί. Και τον θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά να σηκώνεται πάνω και να μου λέει ότι η ζωή, Γιολάντα, είναι μικρή. Και αυτό που θα πάρουμε είναι 3 μέτρα χώμα. Και σηκώνονταν πάνω. Έκανε και πολύ έντονες κινήσεις ο Ανδρέας. Και εγώ αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, προσπαθώ να κρατηθώ και να μην κουνάω χέρια. Λοιπόν, και σηκώνονταν και μου λέει: Γιατί θα πάρουμε? 3 μέτρα χώμα θα πάρουμε. 1, 2, 3 και μου τα περπάταγε. Και αγκαλιαστήκαμε εκείνο το πρωί γιατί μας πήρε το ξημέρωμα. Κοιτάγαμε τον ήλιο που έβγαινε, την ανατολή του ηλίου. Αγκαλιαστήκαμε, χαιρετηθήκαμε και δώσαμε ραντεβού για το απόγευμα να πάμε για μπάνιο, να συνεχιστεί όλο αυτό. Και τελικά έγινε αυτό που έγινε. Ένα έγκλημα ουσιαστικά, που μπορούμε να πούμε και γι' αυτό, αν θέλεις. Που έκοψε τη ζωή του κανονικά. Και εγώ εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι η ζωή είναι μικρή και δεν είναι απλώς μια φράση αυτό. Αλλά πρέπει πραγματικά να βάλεις τα όρια σου και να πεις ότι θέλω να ζήσω, να κάνω πράγματα. Δεν ξέρεις ποτέ τι σε περιμένει. Οπότε όλο αυτό που συνέβη με τον Ανδρέα μου έδωσε τεράστια δύναμη μέσα μου.
για να συνεχίσω να ζω. Δηλαδή δεν με πήρε από κάτω. Αντίθετα, ήταν μία εφαλτήριος δύναμη για να ξεχυθώ στη ζωή. Από κόμμα γιατί σου έδωσε έμπνευση, δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο. Μου έδωσε τρομερή δύναμη να κάνω πράγματα και να πιάσω πάλι τη ζωή από την αρχή, αν θέλεις. Να δω τι έχω να κάνω με όσο χρόνο είναι αυτός που μου αναλογεί, ας πούμε. Ανέφερες τώρα σχετικά με την υπόθεση που... Ναι. Αξίζει να πω λοιπόν εδώ και θέλω να το συνδυάσω, επειδή τώρα πλησιάζουν οι μέρες από το ατύχημα που έγινε στα Τέμπη. Ναι. Και μέσα μου αυτή η υπόθεση με τα Τέμπη είναι συγκλονιστική και που δείχνει το τόσο σκληρό πρόσωπο της εξουσίας που θέλει να ανακρύψει την αλήθεια με μια τρομακτική αλαζονία που πραγματικά με ξεπερνάει. Μου θυμίζει πάρα πολύ και την περίπτωση του αδερφού μου και πολλών άλλων περιπτώσεων όπου επικρατεί η λέξη εγκατάλειψη και συγκάλυψη. Δηλαδή, υποτίμηση τελείως της ανθρώπινης ζωής, γιατί αυτό ακριβώς συνέβη και στον Ανδρέα. Ένα μάξι τον χτύπησε και ενώ ακόμα δεν είχε φύγει, ουσιαστικά τον εγκατάλειψαν αβοήθητο. Δεν φύγανε, έτσι. Αλλά δεν του προσφέραν καμία βοήθεια. Αυτό με συγκλονίζει μέσα μου και αντίστοιχα συνέβη σε όλα αυτά τα παιδιά στα Τέμπη, σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους. Η υπόθεση πάλι πήγε να καλυφθεί. Δεν γίνεται να καλυφθεί αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Είμαστε όλοι οι ίδιοι και πρέπει όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν το τι συνέβη σε αυτά τα παιδιά, το τι συνέβη στον αδερφό μου, το τι συνέβη στους ανθρώπους, στις πλημμύρες, στην Καρδίτσα, ας πούμε, το τι συνέβη στον Αντώνη, στον Πειραιά, ναι, στον Ζακ. Πράγματα τα οποία τα παρακολουθούμε μέσα από τις οθόνες μας, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να στηρίξουμε τις οικογένειες στις διαδικασίες τις νομικές που έχουν κινηθεί. Και εγώ έχω ξεκινήσει μαζί με τη μητέρα μου τις νομικές διαδικασίες για το θέμα αυτό. Παρόλο που δεν πιστεύω σε μια τιμωρία η οποία θα ισοφαρίσει το χαμό, ναι, του αδερφού. Εντάξει, δεν ισοφαρίζεται. Ναι, απλά δεν είναι. Ίσως για να νιώσεις ελαφρώς καλύτερα, δεν ξέρω. Ή αυτό που λέμε για την απονομή. Για να μην ξαναγίνει. Για να μην ξαναγίνει. Okay, ναι. Δηλαδή, ο στόχος, ας πούμε, είναι αυτό. Ναι, ο ρεαλιστικός στόχος, όντως, αυτός είναι. Ναι. Εκείνη την περίοδο που συνέβη αυτό και επειδή έχεις μια δημοσιότητα, υπήρξαν κάποιες συμπεριφορές από media, ίσως, ή από ανθρώπους στο media που να σε εξόργησαν ή να ήταν παραπάνω από αυτό που... Να ξεπέρασαν τα όρια. Δηλαδή, η κάλυψη όλη σε πίεσε. Πώς μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος που έχει και αυτή την κάλυψη από πάνω? Να σου πω την αλήθεια, δεν το παρακολούθησα καθόλου εκείνο τον καιρό. Δεν παρακολούθησα τι γινότανε. Και όσοι με προσπαθούσαν να με προσεγγίσουν, τους απέφευγα και ευτυχώς υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι γύρω μου που με βοηθάγαν σε αυτό. Ωστόσο, η εκπομπή της κυρίας Νικολούλη, ναι, βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει γνωστό το γεγονός, στο να φωτιστούν κάποιες πλευρές της υπόθεσης και ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση, αν κάποιος την παρακολουθήσει, οι εκπομπές υπάρχουν και οι τρεις στο διαδίκτυο. Ναι. Είναι αποκαλυπτικό όλο αυτό που συνέβη, δηλαδή ότι υπήρχαν μάρτυρες. Και παρόλα αυτά, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο σημείο με τον αδερφό μου στην άσφαλτο, η ίδια η αστυνομία προσπαθούσε να συγκαλύψει το γεγονός και τους ανθρώπους που το κάνανε. Προσπαθούσαν να βάλουν ένα πέπλο μπροστά στα μάτια μας, να με μπερδέψουν με τις διαδικασίες. Εγώ προφανώς δεν ήξερα ούτε τις διαδικασίες, ούτε τι πρέπει να γίνει. Και όταν ταυτόχρονα έχεις να στηρίξεις και μια οικογένεια, είναι δύσκολο όλο αυτό να το διαχειριστείς. Οπότε δεν ασχολήθηκα τόσο πολύ με το τι γινόταν στα μέσα. Δεν φτάνανε στα αυτιά μου πολλά πράγματα. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι η εκπομπή της κυρίας Νικολούλη συνέβαλε πάρα πολύ στο να... και στο να βρούμε μια... να φωτιστούν πράγματα και στο να βρούμε ανθρώπους που μας βοηθήσανε
να φωτίσουμε την υπόθεση. Και έχει βοηθήσει σε πολλές υποθέσεις. Ναι, βέβαια. Ναι. Η συγκεκριμένη εκπομπή τόσα χρόνια. Οπότε νομικά τώρα δεν ξέρω τι επιτρέπεται να πεις, αλλά σε τι φάση είναι η διαδικασία, δηλαδή έχουν κινηθεί κάποια έχουμε πράγματα. Έχουμε βρει τους ενόχους, έχουν παραδεχθεί τι έχει συμβεί, αλλά πρέπει να έχουμε μπροστά μας μεγάλη, είναι πολύπλοκη υπόθεση. Έρχονται δίκες δηλαδή. Και η συγκάλυψη που έχει γίνει από την αστυνομία και οπότε έρχονται δίκες. Και πραγματικά και εγώ και οι φίλοι του αδερφού μου και η οικογένειά μου καλούμε τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Γιατί δεν είναι μόνο η υπόθεση του Ανδρέα. Δηλαδή, ψάχνοντας να βρούμε τι συνέβη στον Ανδρέα, είδα ότι είναι ένα μοτίβο όλο αυτό. Δυστυχώς, ναι, και αυτό θέλω να πω πριν και το ξέχασα. Πρέπει κάπως να υπάρξει, ας πούμε, ένα δεδικασμένο, τι να πω, ένα προηγούμενο, ώστε να μην ξαναγίνει. Γιατί είναι τρομερό το ότι σκοτώνεις άνθρωπο και πρέπει να βρεις εκείνο το παραθυράκι του νόμου για να μπορέσεις να τιμωρήσεις κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν η τιμωρία είναι αυτή που θα με κάλυπτε, ας πούμε. Αυτή ουσιαστικά... Πιο πολύ θέλω να αποκαλυφθούν ποιοι είναι τα πρόσωπά τους. Από όσο ξέρετε, ας πούμε, τον χτύπησαν, έμειναν για λίγη ώρα στο σημείο και έφυγαν. Μείναν εκεί. Α, έμειναν, παρέμειναν. Μείναν εκεί, παρέμειναν εκεί και δεν προσφέραν καμία βοήθεια. Οκ. Okay. Φωνάξανε, βέβαια, να έρθουν οι αστυνομικές, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα. Οκ. Okay. Η ευθύνη είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Η ευθύνη, η ανάληψη της ευθύνης είναι ένα από τα σπουδαιότερα μαθήματα και η μεγαλύτερη πολιτική πράξη που μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε. Το μεγαλύτερο μάθημα που μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου και που τους μιλάω συνέχεια για την ανάληψη της ευθύνης. Και το τρομακτικό ήταν ότι μαζί με τους ανθρώπους που τον χτυπήσαν τον Ανδρέα υπήρχε και το παιδί τους. Okay, δηλαδή δεν ξέρω τι μάθημα πήρε αυτό το παιδί. Ναι, αυτό το παράδειγμα που λέμε, ναι. Το θεωρώ ένα ακόμα έγκλημα αυτό. Το πώς χειρίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι την υπόθεση. Διότι πραγματικά ήταν μια πολύ εύκολη υπόθεση να λυθεί. Πάρα πολύ. Ήταν υπόθεση το μία μέρα, θα πω πολύ υπερβολή. Αλλά αμέσως η αστυνομία φρόντισε να μας οδηγήσει τόσο αλλού, στην εγκατάλειψη, στο τροχαίο με εγκατάλειψη, ας πούμε. Οπότε οδηγηθήκαμε αλλού. Και η Γαδά μας βοήθησε όταν είδαμε ότι κάτι δεν μας κόλλαγε. Απευθυνθήκαμε μετά από τεράστιες προσπάθειες και στη Γαδά και εκείνοι βρήκαν αμέσως τι είχε συμβεί και λύσαμε το κουβάρι αυτό που τελικά δεν ήταν κουβάρι, ήταν κάτι πολύ απλό. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν ότι ουσιαστικά γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Ναι. Αλλά φροντίζουν εύκολα να καλυφθεί. Οπότε φτάνει με τη συγκάλυψη γενικότερα των πραγμάτων. Εδώ αξίζει να πω ότι δεν πάλευα μόνη μου σε όλο αυτό και δεν ξέρω, μόνη μου σίγουρα δεν νομίζω να κατάφερνα πολλά, διότι κάποια στιγμή είχε αρχίσει να με καταβάλει όλη αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με την δική μου οικογενειακή κατάσταση. Ήταν οι φίλοι του αδερφού μου που με βοηθήσανε. Κάποιοι από αυτούς έχουν βγει και στην εκπομπή της Νικολούλη. Αφιερώσαν πάρα πολύ χρόνο να ψάξουν και να συνδυάσουν γεγονότα και να θέσουν ερωτηματικά και να με ταρακονίσουν και να με αγκαλιάσουν και να με στηρίξουν. Και αυτό το πράγμα βγαίνει μέσα από όλη αυτή την υπόθεση, νομίζω, η αγάπη των φίλων. Και αν ήταν ο Ανδρέας να κάνει ένα τραγούδι, νομίζω, ζούσε τώρα και θέλει να κάνει ένα τραγούδι, θα ήταν αυτό, η αγάπη των φίλων του. Έτσι, όπως σας έχω δει, ας πούμε, και δεν ξέρω αν είναι η συγκεκριμένη φίλη, αλλά πάντα έχω δει, ας πούμε, ξέρεις, παρέες ατόμων σε κάποιο hip-hop live με ένα πανό, με τον ανέβη στο stage τον να πούνε κάτι. Τον αναφέρουν πάντα. Αυτό, τον αναφέρουν πάντα. Okay. Ο Ανδρέας ήταν στους active member στις στις ανεξάρτητες παραγωγές, στην Όρο των Σκιών, ήταν στους active member και ήταν και στο Μεγάλο Κόλπο. Α, ήταν σε αυτό. Ήταν και εκεί, ναι. Νομίζω το αναφέρει και στο άλμπουμ. Μετά από λίγο έφυγε. Έχεις ένα τραγούδι του που είναι αγαπημένο σου? Κοίτα, μου αρέσει πάρα πολύ το Φως του Ήλιου, με συγκλονίζει, που το λέει μαζί με τον Νικόλα. Και γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ και τη σκηνή τη τελευταία, που τον έχω πολύ έντονα μέσα μου, το Φως του Ήλιου που ανέτελε και ήμασταν αγκαλιά. Αλλά είναι πολλά τα τραγούδια που ανακαλύπτω. Το Παρευρίσκομαι, το Αγαπώ, το Αθάνατο Λιοπύρη, το οποίο ειδικά είναι από ένα project άλλο που είχε κάνει, τους Muddy Vibes. Μιλάει
Βλέπω τον παππού μας πολύ εκεί πέρα μέσα και όλη αυτή τη σχέση του Αντρέα με τη φύση και τους παππούδες μας και τη σχέση αυτή. Τα τραγούδια αυτά που έχει κάνει ένα τραγούδι για την κόρη μας, τη Μάγια, την κόρη με εμένα και τον Μιχάλη, τη Μάγια, στο οποίο ουσιαστικά μιλάει και για μένα, για τη μητέρα μας. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο, είχε μια πολύ ιδιαίτερη γραφή, την οποία ανακαλύπτω με πολύ λεπτομέρεια τώρα. Ανέφερες πριν και για τα παιδιά ότι προσπαθείς να δίνεις παραδείγματα και να τα βάλεις σε ένα σωστό δρόμο. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι στην εποχή του TikTok, του Instagram, της υπερπληροφόρησης και της εποχής που δεν μπορείς να ελέγξεις τις εικόνες που θα έρθουν στο μυαλό τους. Πόσο δύσκολο και τι βλέπεις ότι συμβαίνει σε παιδιά που είναι στην εφηβεία αυτή τη στιγμή? Κοίταξε να δεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ειδικά όταν... τώρα ο γιος μου ο μικρός είναι 11 χρονών. Τώρα αρχίζει και ακούει λέξεις, ακούει κουβέντες, λέει πράγματα τα οποία δεν ξέρει ακριβώς πού να τα πετάξει, οπότε τα πετάει τελείως άκυρα, ας πούμε. Ήρθε ένας επιμελητής μας στην τάξη για να παρακολουθεί το μάθημα πώς γίνεται και έκανε ένα ραπ τελείως άκυρο. Για τον πρωθυπουργό μας, καμάρι μας, και εντάξει, είχε πλάκα βέβαια, αλλά ήταν λίγο άκυρο. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς όλο αυτό, ούτε οι εικόνες που λαμβάνει, γιατί και αυτός να μην τις λαμβάνει, ή το παιδί σου να μην τις λαμβάνει κάποιος φίλος, ναι, τους μεταφέρει αλλιώς, γίνεται μια διαστρέβλωση. Η κόρη μου τώρα, άστο, αυτό έχει ξεφύγει τελείως, δηλαδή... Τα δικά μου τα παιδιά γενικώς δεν έχουν πολύ σχέση με Instagram και social media κτλ. Δεν έχουν καθόλου, θα έλεγα. Αλλά προφανώς μπαίνουν στο YouTube, ψάχνουν πράγματα, ακούνε βιβλία, η κόρη μου πολλά. Αυτό που, επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεγαλώσεις παιδιά, ειδικά όταν μπαίνουν πια στην εφηβεία, αυτό που για μένα χρειάζεται να έχει κάποιος γονιός όταν έχει παιδιά στην εφηβεία, είναι ένα υποστηρικτικό περιβάλλον από άλλους γονείς που τους εμπιστεύεσαι. Και που μπορούν να γίνουν φίλοι με τα παιδιά σου και να τους πούνε ουσιαστικά αυτά που θες εσύ να τους πεις. Μπράβο, και ποτέ δεν θα τα ακούσουν όπως είναι. Πολύ δυνατό αυτό. Ποτέ. Okay. Σε περνάνε για ηλίθιο. Οργανώνονται. Αλλά ναι, εμένα με έχουν βοηθήσει ομάδες. Τι γίνεται, παιδιά, λένε, το χρησιμοποιώ πολύ συχνά αυτή τη φράση που λένε στην Αγγλία, it takes a village ναι. Να μεγαλώσει ένα παιδί. Και έχεις άλλους γονείς που είναι fans. Δική μου. Ναι, έχω. Τέλειο. Βέβαια. Ναι. Τέλειο. Και γνωρίζω. Με γνωρίζουν σιγά-σιγά και στην επαρχία. Εκεί ξέρεις, στην επαρχία τώρα σε γνωρίζουν και. Τώρα είναι άλλη πίστα. Εύκολα. Ναι, ειδικά με αφορά αυτό εδώ στο κεφάλι. Καταλαβαίνουν με ποια έχουν να κάνουν. Δες και το αναφέρεις, έχεις συλλογή, έχεις πολλά τέτοια. Έχω, ναι, οι κορώνες μου, βέβαια. Κορώνες, ναι, ναι. Είχα το χαρακτηριστικό σου. Είναι βολικά πολύ και συγκρατούν και τις σκέψεις μου, ξέρεις. σε ένα σχολείο, γιατί πάω σε σχολεία, έτσι, σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και μιλάω στα παιδιά για τα βιβλία που γράφω και κάτι φορές με έχουν ρωτήσει γιατί φοράτε αυτό το μαντήλι στο κεφάλι και λέω, έχω πάρα πολλές σκέψεις τις οποίες προσπαθώ και ιδέες και προσπαθώ να τις μαζέψω, να τις συγκρατήσω. Πόσα βιβλία έχεις γράψει? Κοίτα, έχω ακυκλοφόρητο πολύ υλικό. Τέλειο. Λοιπόν, έχουν εκδοθεί 11 παραμύθια okay. ως επιτοπλίστων από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Κάποια από αυτά έχουν εξαντληθεί, κάποια έχουν επανατυπωθεί. Όταν λίγο στρώσω το πράγμα με τη μουσική, θα ξαναπιάσω πιο έντονα και το θέμα των βιβλίων, γιατί έχω πολλά πράγματα στα συρτάρια που θέλω να βγούνε και διάφορες ιδέες να συνδυάσω με παραμύθια που ήδη έχουν βγει, καινούρια πράγματα, μουσικές, κάτι που δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, να ταιριάξω δηλαδή okay. μουσική και στίχο με κάποιο παραμύθι. Okay, ωραίο. Οπότε ναι, έχουν βγει αρκετά πράγματα και το πιο σπουδαίο είναι ότι τα έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη σε όλη την Ελλάδα. Από το 2001 που ξεκίνησα με τα βιβλία να ασχολούμαι, ήμουνα πολύ πιο μικρή και είχα πολύ όρεξη. Mm-hmm.
Και βαριόμουν επίσης πάρα πολύ τις παρουσιάσεις του να κάτσω σε μία καρέκλα και να διαβάσω το βιβλίο και να μιλήσει κάποιος για μένα. Ναι, και... ναι. Ήταν και η ηλικία μου τέτοια τότε, αν νομίζω και τώρα δηλαδή, το βαριέμαι πάρα πολύ αυτό. Οπότε είχα όρεξη να παίξω με τα παιδιά okay. και να ανακαλύψουμε ιστορίες μέσα στις δικές μου ιστορίες. Οπότε πήγαινα εκεί και τους έκανα μια παρουσίαση η οποία ποτέ δεν ήταν ίδια. Πάντα ξεκινάγαμε και λέγαμε κάτι από την ιστορία για κάποιον πρωταγωνιστή και τους έδειχνα μια εικόνα και μετά λέγαμε για την εικόνα αυτή κάτι που συνέβαινε στην ιστορία παράλληλα. Και βγαίναν πολύ ωραία πράγματα που και για μένα ήταν μάθαινα. Ήταν μαθητεία ουσιαστικά αυτό μαζί με τα παιδιά, γιατί άρχισα να εκτιμώ την μπούρδα. Η μπούρδα είναι πολύ μεγάλο πράγμα, ναι. γιατί είμαστε σοβαροφανείς και πρόσεχα μέχρι τότε πώς θα πω τι και πώς θα ακουστεί και να το προσέχω λίγο παραπάνω, να το στολίσω λίγο καλύτερα. Με τα παιδιά δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια, γιατί σου πετάγανε μια ατάκα και κάπως έπρεπε να την εκμεταλλευτείς. Ναι. Ή θα έπρεπε να του δώσεις πάσα, ας πούμε, και να μην δώσεις σημασία. Αυτό δεν το συγχωρούν εύκολα τα παιδιά, οπότε συνήθως το χρησιμοποιούσα. Και τότε, δεν ξέρω αν γινόντουσαν παράλληλα τέτοια πράγματα, αλλά εγώ νομίζω τότε ήμασταν από τους πρώτους, γιατί ήμουν μια κοπέλα μαζί, που κάναμε... Αυτό που τώρα κάνουν θεατρικό παιχνίδι που λένε, ναι, ναι. ουσιαστικά τότε επειδή δεν είχαμε άλλα μέσα οικονομικά, πιάναμε διάφορα αντικείμενα από το σπίτι μας, μαζεύαμε δεξιά και αριστερά, υφάσματα, ξέρω εγώ τι, μπαλώναμε πράγματα κτλ, κασετόφωνα παίρναμε μαζί μας και φτιάχναμε μία παράσταση ουσιαστικά με τα παραμύθια αυτά και ονομάζαμε τίποτα, μία μπλούζα γινόταν σκηνικό ας πούμε, ναι, ναι, ναι. ή μία μπουγάδα γινόταν τσίρκο. Και παίρναμε πράγματα πάνω από το σκηνή και φτιάχναμε ολόκληρους κόσμους. Και νομίζω κάναμε, τόσο, μια πρόταση ήτανε, στο πώς να παρουσιάζεις παραμύθια και πώς να παίζεις με τα παιδιά με αφορμή ένα βιβλίο. Okay. Φαντάζομαι σου διάβαζαν παραμύθια, κάπως έτσι ξεκίνησε και η αγάπη σου, έτσι. Διάβαζαν παραμύθια πάρα πολύ, γιαγιά μου. Δε, αρνούμουν να φάω το φαΐ μου αν δεν άκουγα τόσο πολύ. Να μου πούνε παραμύθια. Πιο πολύ γιατί ήθελα να... Όχι δεν ήθελα να φάω, αλλά ήθελα να ακούσω παραμύθια πάρα πολύ. Μου άρεσε γενικώς να ακούω ιστορίες, όχι απαραίτητα να είναι παραμύθια, ιστορίες από το χωριό, από τη ζωή των ανθρώπων εκεί. Από το πώς καταφέρνανε μέσα από τεράστιες δυσκολίες να πάνε σχολείο, να παίξουν με τα πιο απλά πράγματα ή να φάνε ένα γλυκό που δεν υπήρχαν τότε. Και πραγματικά μαγευόμουνα με αυτό και μπορούσα με τις ώρες να ακούω ιστορίες. Και κάπως έτσι οδηγήθηκα στα παραμύθια. Στη συνέχεια, επειδή λάτρευα και τις ξένες γλώσσες, που και αυτό είναι επικοινωνία, είναι ο τρόπος να επικοινωνήσεις με άλλους πολιτισμούς, άλλους ανθρώπους. Κάπως έγινε μέσα στο μυαλό μου ένα κλικ τέλος πάντων και θέλησα να κάνω μετάφραση παραμυθιών. Α, ναι. Και μπερδεύτηκε όλο αυτό και μετά επειδή άρχισα να γράφω και στίχους και έβγαινε όλο αυτό το παραμυθένιο στοιχείο και ο Μιχάλης τότε μου είπε γιατί δεν γράφεις δικά σου παραμύθια. Τα παραμύθια ήταν πολύ, παίζαν πολύ στην ζωή μου γενικότερα. Γενικά καταλαβαίνω ότι έχεις, ας πούμε, εντός εισαγωγικών θέμα με τον λόγο, με τη γλώσσα, γιατί μουσική, στίχη, παραμύθια, πάλι γραπτός λόγος. Ναι, νομίζω τα πάντα είναι επικοινωνία, λέξεις. Αυτό που είπες, ξένες γλώσσες, ναι. Λέξεις. Οι λέξεις είναι τα πάντα και δεν είναι μόνο το τι σημαίνουν οι λέξεις, είναι και ο ήχος τους, είναι και το τι σημαίνουν για σένα, το σημαίνω και το σημαίνόμενο, ας πούμε, που ναι, λέμε. Ναι. Και όταν γράφεις κάτι, ας πούμε, αν είναι τραγούδι, προσπαθείς να το συνδυάσεις και με τον ήχο που ακούς τη μουσική στην οποία πάνω θες να κολλήσει και στο ρυθμό. Μία λέξη έχει ρυθμό. Έχει έναν ειδικό ήχο, ποιος μπορεί να είναι μόνο για σένα αυτός ο ήχος. Δηλαδή, για μένα μπορεί να σημαίνει άλλο πράγμα η θάλασσα και άλλο πράγμα για σένα. Και να έχει άλλους ήχους. Και όταν την πετάς μια λέξη πάνω στο χαρτί, και βέβαια αυτό είναι ένα πολύ πρώιμο στάδιο, αυτό, η μαγεία είναι όταν τη συνδυάσεις με άλλη μια λέξη.
μπορεί να είναι τελείως παράτερη. Okay, ναι, και, να και τότε αρχίζει και, αρχίζει και λειτουργεί η μαγεία και αρχίζει και λειτουργεί όλο αυτό το οποίο το βλέπεις στο τέλος. Εμένα μου συμβαίνει πάντα νομίζω. Νομίζω σε όλους τους ανθρώπους που δημιουργούν πράγματα από το τίποτα. Να βλέπεις αυτό που έχεις φτιάξει στο τέλος και να λες τώρα εγώ το έκανα αυτό. Είναι αυτό το ενδυνάμει που έχουμε, ας πούμε, σε αυτό το οποίο πιστεύω πολύ στους ανθρώπους, το ενδυνάμει τους, στο τι μπορούν να γίνουν και το βρίσκεις μέσα στα πράγματα που φτιάχνουν, στις ζωγραφιές τους, στις μουσικές τους, στα ποίηματά τους, αυτό. Αλλά οι λέξεις, ναι, λειτουργούν σαν keyboard, σαν... σαν το ποντεσιόμετρο, ξέρεις, σαν να φτιάξεις μουσική. Ναι, ναι, ναι. Ναι, έχουν τη συνθέτεις ναι, κάπως ναι. Και είναι ωραίο. Και για μένα έχει και σημασία, παιδί μου, και όχι, ξέρεις, αυτό που λες και ο τρόπος που το λες πάντα. Για μένα είναι πολύ ιδιαίτερο, ρε παιδί, το πώς ναι. θα εκφράσεις αυτό που θες να πεις ναι. ή αυτό που σκέφτεσαι ή το πώς θα προσεγγίσεις κάποιον, κατάλαβες, είτε για να μην το προσβάλλεις είτε οτιδήποτε. Οπότε ναι. για μένα είναι πολύ ιδιαίτερο να μπορείς να χρησιμοποιήσεις το λόγο όσο καλύτερα ναι. γίνεται. Ναι, αυτό είναι και το έχω τεράστια αγωνία πάντα, να ξέρεις. Ναι. Γιατί νιώθω ότι ποτέ δεν έχω αυτό που θέλω να πετύχω. Δεν καταφέρνω πάντα δηλαδή να τα πω όπως θέλω. Είναι μια αγωνία που το ξέρεις, θες να το κάνεις, παιδί μου. Είναι κάτι που θες να το πιάσεις πάντα. Και είναι ωραίο βέβαια αυτό. Ωραία, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι ανήκεις σε ένα ευρύτερο κύκλο τραγουδοποιών που το έχετε καταφέρει να ναι. το εκφράσετε πολύ καλύτερα από το σύνολο, ας πούμε, και έξω των μουσικών. Ναι, αυτό που εμένα μου αρέσει τώρα, γιατί ακούγοντας τα τραγούδια αυτά που σου λέω που γίνονται τώρα reproductions, ας πούμε, στο άλμπουμ αυτό το Ανακαίνιση, είναι τραγούδια πολύ παλιά, που τα έχω γράψει σε μια ηλικία πολύ μικρή και ακούγοντάς τα τώρα, λέω, πολύ απλή αυτή η στίχη, αλλά αμέσως αρχίζουν και σημαίνουν πράγματα για μένα καινούρια. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Να βρίσκεις τον εαυτό σου πάντα μέσα σε αυτά, ενώ πραγματικά έχεις αλλάξει. Έχεις ναι. πάει έτη φωτός μακριά, σου έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα. Έχεις πηδήξει από πλανήτη σε πλανήτη, ας πούμε, και έχεις κάνει διαγαλαξιακό ταξίδι κανονικά. Και παρόλα αυτά βρίσκεις πάντα την αρχή σου και πιάνεις πάλι το νήμα, ας πούμε, και συνεχίζει. Σου έχει τύχει να γράψεις ένα κομμάτι και να πεις μετά από καιρό πω αυτό το κομμάτι τελικά το είχα γράψει για εκείνο το πράγμα που συνέβη, αλλά τότε φυσικά, δεν το ήξερες. Φυσικά. Αυτό είναι το πιο μαγικό. Φυσικά. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το να έχεις γράψει ένα κομμάτι πριν τόσα χρόνια για να είσαι ok μέσα σου να το πεις και σήμερα. Να σε εκπροσωπεί ακόμα, ρε παιδί μου. Που συνήθως περισσότερο θα σου πούνε εντάξει, πριν 20 χρόνια αυτά που έγραφα, τώρα ok. Ναι, ναι και, δεν είναι και εύκολο γιατί ξέρεις το hip hop έχει και μία αμεσότητα. Ναι. Σε πολλά τραγούδια δηλαδή περιγράφεις και το τι συμβαίνει γενικότερα. Mm. Ας πούμε, άκουγε ο γιος μου ένα τραγούδι μας, το Mission Now, που μιλάμε για την πλημμύρα στη Νέα Ορλεάνη. Mm-hmm. Και δεν μπορούσα να καταλάβει τι έγινε εκεί πέρα και τι συνέβη. Ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο που συνέβη. Αλλά είναι και αυτό μια καταγραφή της πραγματικότητας. Όντως. Δηλαδή, είναι σημαντικό. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και τραγούδια τα οποία είναι πιο γενικά, αν θέλεις, και πιο εσωτερικά, που βρίσκεις τον εαυτό σου πάντα μέσα εκεί. Ναι. Okay. Γιατί νομίζω ότι πιάνεις μια συχνότητα όταν αρχίζεις και το βρεις και σου ανοίξει αυτό ο δρόμος με τα λαμπάκια που λέει «Να εδώ πάω, καλά πάω» και αρχίζεις και γράφεις. Έχεις βρει τη συχνότητα με το εσωτερικό σου κόσμο και την αλήθεια σου και οπότε πάντα σε όλες τις εποχές θα βρίσκεις πράγματα να ταυτιστείς. Ο MCD θα είναι ο DJ του live σου ή απλά ή θα ανέβει, ας πούμε, για κάποιο διάστημα πάνω στο stage? Όχι, θα είναι ο DJ του live μου μαζί με τον DJ Marble. Σούπερ. Okay. Θα είναι και οι δύο πάνω στη σκηνή, θα ανεβαίνουν πάνω μετά παραγωγή σε κάποια κομμάτια που συμμετέχουν, παραγωγή των κομματιών πάνω, δίπλα στους DJs, MCs, θα είναι όλο σε ροή, ναι, ναι. Θα έχει breakdance, θα έχει σύγχρονο χορό, κινησιολογία, ένα παραμύθι θα ακουστεί στην αρχή που το έχει αφηγηθεί υπέροχα ο Αλμπέρτο Εσκενάζη. Το νιώθω σαν γιορτή του hip hop και πραγματικά καλό τον κόσμο να έρθει
και να το, και να το αγκαλιάσει. Δηλαδή αυτή τη ζεστασιά και την αγάπη που παίρνω στα μηνύματα τόσο καιρό, θα ήθελα πολύ να την δω και στη σκηνή από κάτω. Από πάνω σίγουρα υπάρχει. Τα παιδιά όλα που θα ανέβουν. Δεν μπορώ να πω όλα τα ονόματα, αλλά ήδη έχω ανακοινώσει πολλούς. Τα έχεις ανεβάσει. Έχω ανεβάσει πολλούς. Και σύντομα θα ανακοινωθούν και κάποιοι ακόμα. Τέλειο. Και αυτό. Okay. Έχει εκπλήξει αρκετές. Το σκιάχτρο θα το πεις. Το σκιάχτρο είναι ένα δικό μου κομμάτι. Καταλαβαίνεις γιατί σε ρωτάω. Ναι, φυσικά. Δεν ξέρω αν θα το πω. Ναι, δεν ξέρω αν θα το πω. Θα δείτε αν θα το πω. Έκπληξη. Αλλά είναι ένα δικό μου κομμάτι. Το γράψαμε στο δίσκο το 2001. Και είναι ένα τραγούδι πολύ χαρακτηριστικό που το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Κλείναμε τις συναυλίες των Active Member με αυτό και ίσως γι' αυτό το λένε και ότι είναι τραγούδι των Active Member. Αλλά στις συναυλίες των Active Member δεν τραγουδάγαμε μόνο τραγούδια Active Member. Ναι, ναι. Τραγουδάγαμε και δικά μου τραγούδια, τραγουδάγαμε και τραγούδια από τη δισκογραφία του Μιχάλη που έχει κάνει και αυτός πολλά άλλα πράγματα και project. Αλλά όχι, το τραγούδι αυτό ήταν στο χρώμα της τάχτης, σε αυτό το άλμπουμ. Το 2001. Και νομίζω φαίνεται και από τον τρόπο γραφής και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Okay. Εντάξει, το αναφέρω για αυτό που έχει γίνει με το σπυρογραμμένο μου. Εντάξει. Okay. Θέλω να μου πεις και δύο λόγια, επειδή μου για την καλλιτεχνική σου συνύπαρξη με τον Μιχάλη αυτά τα χρόνια ως active member. Εντάξει, το προσωπικό σου είναι άλλο θέμα. Λίγο ξέρεις, τι αίσθηση σου έχει αφήσει, ρε παιδί μου. Τώρα είναι και εκεί πάρα πολλά τα χρόνια, πάρα πολλές συναυλίες, πάρα πολλές δουλειές, τεράστιο κεφάλαιο. Τεράστιο κεφάλαιο στο hip-hop ο Μιχάλης, έδωσε πάρα πολλά, εξαιρετικός γνώστης του hip-hop και η συνύπαρξη ήταν πολύ καλή η συνύπαρξη, πολύ έτσι, μια συνεργασία δύσκολης βέβαια, δεν είναι εύκολος άνθρωπος, εγώ ήμουν πιο επιχωρητική πάντα γιατί ένιωθα ότι όλο αυτό ήταν κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο ήθελε μία φροντίδα μητρική, αν θέλεις, μία φροντίδα, μία γυναικεία παρουσία να το φροντίζει και να το προστατεύει. Πήρα αυτόν τον ρόλο εγώ. Όπως είπα και πριν, πολλές φορές ίσως να έπρεπε να είχα πιο πολύ εμείνει στην γνώμη μου, γιατί υπήρχαν και κόντρες αρκετές μεταξύ μας, αλλά όταν είσαι σε μία παρέα, οφείλεις μετά τις κόντρες που μπορεί να έχεις backstage να βγει απ' έξω μία συμπαγής στάση, ας πούμε, στα πράγματα. Και αυτό, γίνανε πολύ ωραία πράγματα, πολύ δυνατά, πολύ δυνατές στιγμές. Για μένα ήταν πολύ ξεκάθαρο από την αρχή και λόγω της αγωνίας μου, επειδή ήμουν γυναίκα στο hip hop, ήταν πολύ ξεκάθαρο το ότι είναι άλλο η σχέση και άλλο η συνεργασία, ναι, ναι, μουσικά. Το είχα πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Θεωρώ ότι ο Μιχάλης δεν κατάφερε να το κάνει αυτό και γι' αυτό προέκυψε και όλη αυτό το... η ταραχή, τέλος πάντων, που διαφαίνεται και στα social media, κάτι που εγώ σίγουρα δεν επιδίωξα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η προβολή της ιδιωτικής μου ζωής και δεν την επιδιώκω. Τώρα, αν με ρωτάς πώς μου φαίνεται, εντάξει, θα κάνω μια αναφορά, όχι στην προσωπική τόσο, ώστε ότι η ποιότητα τελικά μιας σχέσης δεν φαίνεται τόσο από την αρχή της, γιατί όλα είναι ωραία κτλ, αλλά από το τέλος της σχέσης. Και όταν μάθεις να... όχι όταν πάρεις αγάπη από τον άλλον, αλλά όταν... και νιώσεις ευτυχισμένος από τον άλλον, αλλά όταν καταλάβεις ότι ο άλλος είναι ικανός για την ευτυχία και όταν του το δώσεις αυτό. Οπότε, αυτό. Okay, καταλαβαίνω. Αυτό. Από μένα πάντως υπάρχει μόνο αγάπη. Κάναμε πολύ ωραία πράγματα. Ναι, εντάξει, και τα οποία έχουν μείνει, δεν αλλάζουν. Έχουν μείνει, δεν αλλάζουν. Έχουμε δύο υπέροχα παιδιά μαζί, τα οποία είναι βουτυγμένα μες στη μουσική και διψάνε, θα έλεγα, να κάνουν πράγματα. Ναι. Αυτό πάντα το χαρέ, παιδί μου, έτσι, σαν απορία, ας πούμε τα παιδιά σας. Πώς γίνεται να μην ασχοληθούν με τη μουσική? Είναι πολύ δύσκολο, έτσι δεν είναι? Και ναι,
γίνεται, αλλά έτσι. Γίνεται, το, αλλά είναι τόσες οι προσλαμβάνουσες. Είναι πολλές προσλαμβάνουσες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όσο και να ήθελα στην αρχή, εγώ κυρίως προσπαθούσα να τα κρατήσω λίγο πιο έξω από αυτά για να τα αφήσω μόνο τους να δείξουν τα ταλέντα τους. Αλλά εντάξει, ο μικρός πραγματικά, δηλαδή ήμουνα πολύ έγκυος. Που ράπαρα ακόμα και αυτό το παιδί βγήκε με το beat μέσα. Με το flow. Ναι, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ να γράφει στίχους, να παλεύει, να ραπάρει χωρίς να του έχει δείξει κανείς τίποτα. Απλά ακούγοντας να εκφέρει λόγο και να πραγματικά να πατάει πάνω στο beat με μια απίστευτη σιγουριά και flow. Το οποίο πρέπει σίγουρα να το αναδείξω κάποια στιγμή. η κόρη απ' την άλλη είναι της καλών τεχνών. Okay. Αυτό θα ήθελε πάρα πολύ, αλλά της έχει προκύψει στο μουσικό σχολείο και νομίζω ότι αξίζει να δώσει την προσοχή της σε αυτό, γιατί είναι ένα από τα παιδιά που έχουν ταλέντο και μεγάλη αγάπη στη μουσική επί της ουσίας. Και πολύ ανοιχτά αυτιά, ξέρει να ακούει μουσική. Μάγια. Εσύ ακούς μουσική, ρε παιδί μου, δηλαδή προφανώς ακούς, αλλά ενώ ακούς πολύ μουσική. Προλαβαίνεις, όχι, δεν ακούω πολύ μουσική. Τώρα προσπαθώ να ακούω πράγματα, ναι, αυτό το κάνω, αλλά δεν το έκανα. Ναι, το έκανα πάλι. Φαντάζομαι. Έχω κενά, δηλαδή, έχω κενά. Okay. Αλλά εντάξει, θα τα καλύψω. Έχει έρθει η ώρα να καλύψουν όλα. Γενικώς με τα πράγματα που καταπιάνομαι, πάω και πάρα πολύ με το ένστικτο, αν θες. Δηλαδή? Στον τρόπο που θα πω κάτι, που θα γράψω κάτι. Ξεκινώντας, όταν ξεκίναγα τότε, που έλεγα πώς θα γίνει και τα λοιπά και τι θα κάνω και πώς θα στέκομαι, θυμάμαι ότι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, ας πούμε, η Μπαχαμάντια. Και προσπάθησα να πατήσω στον τρόπο που τα έλεγε, που είχε τις πιο βαριά φωνή και όλα αυτά, μια σοβαρότητα. Αλλά ναι, γενικώς δεν άκουγα πράγματα πάρα πολλά, δεν άκουγα πολλά πράγματα. Τώρα όμως προσπαθώ να ακούω πράγματα και με αφορμή τα παιδιά από πολλά είδη μουσικής και βοηθάει πολύ αυτό, γιατί όπως είπαμε το hip hop χωράει μέσα σε όλα αυτά, οπότε ναι, είναι ένας θησαυρός. Ναι, και μου αρέσει κάπου, όχι δεν είναι στίχος σου. Κάπου το έχεις πει ότι hip hop είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεις, που στέκεσαι απέναντι στη ζωή. Είναι όπως το έχεις πει. Αχ, δώσ' μου ένα λεπτάκι να το βρω, γιατί μου άρεσε πολύ και θέλω να το. Δεν θα πάρει ώρα. Κάπου το έχω εδώ. Ναι. Α, ναι. Hip hop είναι να στηρίζεις τον λόγο σου με τη ζωή σου. Αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό ήταν μία ερμηνεία που δίναμε όταν ξεχωρίσαμε. Και είπαμε, εμείς κάνουμε low bap. Το low bap τι ήταν, hip hop είναι γι' αυτό, δεν είναι κάτι άλλο. Εν τέλει τώρα μεγαλώνοντας αντιλαμβάνομαι ξεκάθαρα ότι εντάξει, δεν υπήρχε και απαραίτητα λόγος να ξεχωρίσουμε τόσο πολύ ότι εμείς κάνουμε κάτι άλλο, γιατί ήταν αυτό. Είναι ωραίο να ονομάζεις τη φάση σου κάπως, αλλά δεν είναι ανάγκη να φτιάχνεις στρατόπεδα. Λοιπόν, και είχαμε πει ότι το low bap σημαίνει αυτό, να στηρίζεις το λόγο σου με τη ζωή σου και το αντίστροφο, το οποίο βέβαια είναι το πριν αυτονόητο, είναι το αυτονόητο, είναι αυτό που συμβαίνει έτσι κι αλλιώς, όταν δημιουργείς και την αλήθεια σου προσπαθείς να κάνεις και να την ζεις. Εντάξει, και αυτό είναι όταν συμβαίνει ρε παιδί μου, γιατί δεν συμβαίνει σε όλους. Όχι, δεν συμβαίνει σε όλους, δεν συμβαίνει σε όλους, αλλά για μένα πρέπει να προηγεί το άνθρωπος και μετά η δημιουργία του. Πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε ανθρώποι. Πάνω απ' όλα. Σούπερ. Τόνι. Εγώ είμαι καλυμμένος. Είσαι καλυμμένος. Ναι. Κάναμε γαμούς κουβέντες. Εσύ γελάτε, είσαι καλυμμένος. Δεν θέλετε να μάθετε συνταγές, τίποτα. Συνταγές, έχουμε μια συνταγές. Ζώα, να ακούσετε. Λάγα κάνω. Ζώδια έχουμε. Ζώδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εισιτήρια στο more.com. Εισιτήρια στο more.com. Υπάρχουν και φυσικά σημεία πώλησης για χάρτινα
για hard copy εισιτήρια. Σε πολύ λίγες μέρες στο Φαζ. Σε λίγες μέρες στο Φαζ, Παρασκευή, 1η Μαρτίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, είναι και η πρώτη μέρα της Άνοιξης. Είναι η πρώτη μέρα της Άνοιξης. Ω, καλό. Όλα, είδες άμα τα ψάξεις, όλα συνδέονται. Όλα, όλα. Όλα συνδέονται. Ένα ξεκίνημα. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.